Όσον αφορά, αγαπητοί φίλοι, αυτά τα οποία έχουν γραφεί για τους καυγάδες μεταξύ όλων των ιεραρχών, επισκόπων και τα λοιπά της εποχής εκείνης, του 4ου αιώνα, όπως γίνεται τώρα, έτσι γινόταν και τότε. Δηλαδή, παράδειγμα, κάποιος δεν χωνεύει το γείτονά του. Δεν τον χωνεύει, ρε παιδί μου. Δεν τον χωνεύει καθόλου. Γιατί δεν τον χωνεύει? Γιατί έχει πιο καλό αυτοκίνητο από αυτόν. Γιατί το παιδί του, ξέρω εγώ, πέρασε το πανεπιστήμιο, ενώ το δικό του έδωσε και απέτυχε. Νομίζεις και είναι τόσο σημαντικό αυτό? Οπότε οι λόγοι για τους οποίους δεν τον χωνεύει είναι επειδή αυτός τη βγάζει καλύτερα, ας πούμε. Έχει την ψευδέστη, δηλαδή, ο λεγόμενος κακός, ότι ο άλλος τη βγάζει καλύτερα. Δεν ξέρει ότι και αυτός στο ίδιο καζάνι βράζει και χίλια προβλήματα όπως και αυτός. Ωστόσο, τρελάθηκε που το παιδί του δεν πέρασε στο πανεπιστήμιο, τρελάθηκε που δεν έχει τόσο καλό αυτοκίνητο ή που του το χάραξε κιόλας ένας, ενώ ο άλλος έχει ένα τσίλικο αυτοκίνητο. Και τι κάνει? Του κάνει μήνυση, αγαπητοί φίλοι, διότι από το λούκι του μπαλκονιού του τρέξανε στο πεζοδρόμιο σαπουνάδες, έτσι, και όχι μόνο όμβρια ύδατα, βρόχινα ύδατα δηλαδή, πράγμα το οποίο είναι πράγματι παράνομο. Δηλαδή, όταν από τα μπαλκόνια τρέξουν σαπουνάδες στο πεζοδρόμιο, αυτός είναι λόγος να πας στο αυτόφορο, χωρίς πλάκα, σύμφωνα με τους ελληνικούς υπερνόμους. Φωνάζει λοιπόν την αστυνομία, η αστυνομία ακολουθεί το γράμμα του νόμου, έρχεται, καταγγελία, ανώνυμη, ζήτω γελάς, λέει ο άλλος, σαπουνάδες στο δρόμο, από πού έρχονται, από εδώ. Γιατί η γυναίκα του είχε βγάλει, ξέρω εγώ, το λάστιχο από το πλυντήριο, δεν βολεύει να το βάλει στον νηπτήρα, το βγάζει, ξέρω εγώ, από την πόρτα, από κάπου ή από ένα παράθυρο της τουαλέτας στο μπαλκόνι, εκεί που πάνε τα βρόχια και τα νερά, και σαπουνάδες γίνονται στο πεζοδρόμιο. Έχει πάει καρφωτή και από πού είναι, πάει αστυνομία, ντάν, παρακαλώ, σαπουνάδες, αυτό, κακό, μέσα τη γυναίκα. Μέσα! Και πότε? 8 η ώρα το βράδυ, να μην υπάρχει εισαγγελέα, ξέρω εγώ, να κάτσει μέσα στο κρατητήριο. Μέσα. Και να πάει περάσει αυτόφορο την άλλη μέρα μαζί με τους κακούργους όλους. Τι συμπέρασμα βγάζουμε από αυτό? Άλλος ο λόγος της κακίας. Μπορεί να είχαν και καμιά κοντρίτσα, κάνα καυγά για άσχετο πράγμα, έτσι, γιατί μου πήρε στο πάρκινγκ στην Πρασιά, εγώ πρέπει να το βάλω εδώ, ή στην Πιλωτή, είσαι πιο εδώ και δεν χωράω και τι είναι αυτά και εδώ, ξέρω εγώ. Έπεσε και ένας καυγάς για άσχετο λόγο. Αλλά το νομικό θέμα ήταν οι σαπουνάδες, έτσι, άσχετο εντελώς. Έτσι ακριβώς και όταν ήμασταν στον 4ο αιώνα, αγαπητοί φίλοι, για άλλο πράγμα ήταν ο καυγάς, για άλλο πράγμα συγκρούστηκαν, δηλαδή όχι με έκλεισες και δεν μπορούσα να βγω και ξέρω εγώ, και για άλλο πράγμα τον πήγε στο δικαστήριο. Όταν λοιπόν πήρανε κείμενα ενός από τους αιρετικούς, τους λεγόμενους, και λέγανε, να, δείτε τι γράφει μέσα. Ας πούμε, έγραφε ο άλλος ότι οι άνθρωποι έρχονται να δοκιμαστούν στον κόσμο αυτό, έχουν ένα προσωρινό σώμα και πεθαίνουν και στη δευτέρα παρουσία θα τους δώσει ο Θεός ένα άλλο σώμα άφθαρτο για να δικαστούν, τέλος πάντων να κριθούν. Τι είναι αυτά που λέει? Αυτό είναι μετεμψύχωση. Ότι είναι, ξέρω εγώ, και λέει ότι ο Χριστός πήρε εντολές από το Θεό. Μα ο Χριστός δεν λέει ότι εντολή μου έδωσε ο πατέρας μου, αυτά κάνω. Και ό,τι μου δίδαξε, τα διαβάσαμε μαζί μέσα από το Ευαγγέλιο. Και ό,τι μου δίδαξε, αυτά κάνω. Ό,τι μου δίδαξε, λέει, και ό,τι μου είπε, αυτά λέω. Δεν τα βγάζω από το νου μου, λέει ο Χριστός.
Τα έγραψε ο άλλος αυτά μέσα. Αιρετικός. Ποιος ήταν ο αληθινός λόγος? Αυτά ήτανε η σαπουνάδα που λένε. Ποιος ήταν ο αληθινός λόγος? Ότι τους ξεμπρόστιαζε. Ότι βάλανε. Ότι βάλανε το Μωσαϊκό νόμο για ιερό. Αυτός ήταν ο μόνος μεγάλος και σοβαρός καυγάς. Τα άλλα, τα ομοούσιον, τα ομοιούσιον, η Αγία Τριάδα, πώς λειτουργεί και ξέρω εγώ, αν τον γέννησε, αν τον κατασκεύασε, αν τον έκανε, αν τον ξέρω εγώ. Στο δίωρο πρέπει να πιω λίγο νεράκι. Όλα τα άλλα ήταν η σαπουνάδα, έτσι για να πούνε κάτι. Διότι το να μαλώνουνε για το αν ο Χριστός είναι ομοούσιος ή ομοιούσιος ή ξέρω εγώ τι άλλο, είναι αιρετικός ο καυγάς. Διότι δεν είναι δυνατόν να ξέρεις τι ακριβώς είναι ο Χριστός σε σχέση με τον Πατέρα. Εμείς δεχόμαστε ένας τριαδικός Θεός, έτσι, ο Πατέρας τον εγέννησε τον Υιό προπάντων των αιώνων. Τώρα τι ακριβώς διαδικασία ήταν αυτή, πώς είναι δυνατόν να ξέρουμε? Και κάποιος είπε ότι αφού υπήρχε στιγμή ή αν δεν υπήρχε χρόνος, υπήρχε μια φάση, κάτι της, που δεν υπήρχε ο Υιός και ήταν μόνος ο Πατέρας, άρα ο Υιός έγινε μετά τον Πατέρα. Πώς είναι άναρχος, άρα έχει αρχή ο Υιός. Έτσι είπανε. Είστε αιρετικοί, λέει. Είναι συνάναρχος. Δεν έχει αρχή όπως και ο Πατέρας. Οκ, δεκτό, συνάναρχος. Πώς το καταλάβατε αυτό? Πώς προέκυψε δηλαδή? Μας φώτισε, λέει, το Άγιο Πνεύμα. Και ενώ ο καυγάς ήταν για την Παλιά Διαθήκη και κυρίως για την Πεντάτευχο, διότι την εποχή εκείνη τα κείμενα από τη Χαλδαία, τα κείμενα των Σουμερίων, των Ασσυρίων, των Βαβυλωνίων, τα μεσοποταμιακά δηλαδή γενικά κείμενα, ήταν σχετικά πρόσφατα, γνωστά. Μιλάμε για 2.000 χρόνια πριν. Δεν τρώγανε παραμύθι οι μορφωμένοι ότι τα γράψαν Εβραίοι, διότι του βγάλω άλλο το ίδιο κείμενο με άλλα ονόματα. Ποιο Ναυρά μου λες ρε Καραγκιόζη? Ποιο Μωυσή λες ρε Γελίε, του λέει ο άλλος. Αφού εδώ μέσα δεν υπάρχουν αυτά τα ονόματα, το ίδιο κείμενο σου βγάλα. Αυτός ήταν ο λόγος του καυγά. Η πραγματική αιτία. Το καλύτερο αυτοκίνητο, το πέρασμα του γιου, ξέρω εγώ, στο πανεπιστήμιο, που του αλλού δεν πέρασε. Τα πιο ωραία λουλούδια στο μπαλκόνι, τα πιο περιποιημένα. Το ότι εσένα σου πάνε στραβά και το άλλο του πάνε λίγο πιο ίσια. Ο πραγματικός λόγος. Έτσι και τότε ο πραγματικός λόγος δεν είναι αυτός που γράψανε μετά στα βιβλία αυτοί που σκότωσαν όλους τους αντιπάλους τους, που ήταν οι αρχιερεσιάρχες που βάλανε τον νόμο του σατανά μέσα στο χριστιανισμό. Διότι από την επιστολή που σας διάβασα στην αρχή της εκπομπής, όπως η μητέρα της φίλης ή του φίλου, σεβαστή κυρία, έλεγε «Δεν θέλω να το δω, δεν θέλω να δω τι λέει η Παλιά Διαθήκη, δεν θέλω». Δεν είναι οι μόνοι, ουρλιάζουν πολύ σαν δαιμονισμένοι. Μα τους λες διάβαστο, δεν θέλω να το διαβάσω. Δεν με νοιάζει, λέει. Εγώ θέλω να πιστεύω αυτά που πιστεύω. Ναι, θεμητό, να πιστεύεις αυτά που πιστεύεις, αλλά η αλήθεια ποια είναι?